Με το SCADA Pro 15 σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργείτε φορείς με αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας διαφορετικά TWG ή TXF σχεδιαστικά αρχεία. Μας δούμε τα βήματα από την αρχή. Ξεκινάμε με την αρχική εντολή TWG-TXF. Ορίζουμε το όνομα για τη μελέτη μας. Και επιλέγουμε το πρώτο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ορίζουμε αρχικά τον αριθμό των επιπέδων που θα δημιουργήσουμε. Ας πούμε λοιπόν 6 προσθήκη, ώστε να εισαχθούν στη λίστα των επιπέδων αυτόματα. Και προχωράμε με την επιλογή της αυτόματης αναγνώρισης των διατομών από το TWG αρχείο μας. Επιλέγουμε λοιπόν στο πεδίο στήλη το αντίστοιχο layer του σχεδίου στο οποίο βρίσκονται οι στήλοι μας. Στην προκειμένη περίπτωση το έχουμε ονομάσει columns. Για τις δοκούς είναι beams και για τους προβόλους έχει ονομαστεί cantilever. Με τσεκαρισμένες τις επιλογές για την αυτόματη εισαγωγή και προδιαστασιολόγηση των πεδίλων, για την εισαγωγή των συνδετήριων δοκών καθώς και για τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου, επιλέγουμε να εισάγουμε την κάτωψη αυτή από τη στάθμη θεμελίωσης έως την τέταρτη στάθμη. Αυτόματη αναγνώριση διακριτμών και αυτόματα βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί το μοντέλο της μελέτης μας με τη θεμελίωση τις 4 στάθμες αναδομής που περιλαμβάνουν όλα τα συστατικά στοιχεία καθώς και τις πλάκες. Ας πάμε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα. Βλέπουμε λοιπόν σε κάτωψη τη στάθμη θεμελίωσης, την πρώτη στάθμη, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη, ενώ στην πέμπτη και έκτη στάθμη δεν υπάρχουν στοιχεία. Επιλέγουμε λοιπόν την πέμπτη στάθμη για να εισάγουμε την δεύτερη κάτωψη. Και κατόπιν, μέσα από την μοντελοποίηση και την αναγνώριση διατομών, επιλέγουμε τα στοιχεία που θα αναγνωριστούν αυτόματα για την πέμπτη και έκτη στάθμη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, το layer columns περιλαμβάνει τους στήλους, beams τις δοκούς, cantilever τις γραμμές των προβόλων. Δεν επιλέγουμε την αυτόματη εισαγωγή πεδίλων εφόσον βρισκόμαστε σε στάθμη αναδομής, αλλά επιλέγουμε την αυτόματη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου και την αυτόματη αναγνώριση διατομών. Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτόματα μπορέσαμε να δημιουργήσουμε το φορέα μας χρησιμοποιώντας 2 διαφορετικές κατόψεις της ίδιας μελέτης.